Καλό μεσημέρι σε όλε και όλου. Μπαίνουμε τι μέρε αυτέ στην πιο κρίσιμη φάση του πολέμου ενάντια στον κορονοϊό. Ενό πολέμου με πολλέ και δύσκολε μάχε. Ευτυχώ, μέχρι στιγμή, σε όλα τα μέτωπα πηγαίνουμε καλύτερα σε σχέση με πολλέ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Αλλά δεν επιτρέπεται κανένα εφησυχασμό. Συνεχίζουμε τι πολιτικέ που χαράξαμε στου άξονε που όρισε από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ανάσχεση τη διασπορά του ιού, την ενίσχυση του συστήματο υγεία και βέβαια τη στήριξη τη οικονομία και τη βελτίωση τη δύσκολη καθημερινότητα. Πάντα με έγνοια σε αυτού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, έτσι ώστε να βγούμε όλοι μαζί από την υγειονομική κρίση ορθή. Σε ό,τι αφορά την ανάσχεση τη διασπορά του ιού, είναι γεγονό ότι στη συντριπτική πλειοψηφία οι Έλληνε ανταποκρινόμαστε στα αυστηρά μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί και αποφασίζει η κυβέρνηση. Του ευχαριστούμε. Δυστυχώ, ωστόσο, κάποιοι ελάχιστοι κάνουν κατάχρηση του πλαισίου περιορισμού των μετακινήσεων. Επιπλέον, οι ουρέ τη τράπεζα που είδαμε τι προηγούμενε μέρε δεν δικαιολογούνται από την ανάγκη αυτοπρόσωπων συναλλαγών στα Γκισέ. Το ίδιο ο συγχρονισμό σε κάποιε λαϊκέ αγορέ ή στη νέα παραλία τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό αντιδράσαμε άμεσα. Η ελληνική αστυνομία ανέλαβε το καθήκον και αυτό το καθήκον να φροντίσει να υπάρχουν αποστάσει ασφαλεία μεταξύ των πολιτών στι ουρέ τη τράπεζα. Οργανώσαμε αμέσω την ίδια μέρα ενημέρωση των πολιτών από τον διοικητή τη ΑΔΕ και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ώστε οι συμπολίτε μα να αποφεύγουν το συνοστισμό στι τράπεζε, καθώ ήδη οι φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσει έχουν ανασταλεί στη μεγάλη πλειοψηφία των μισθωτών, των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Ενώ ειδικά για του άνω των 70 ετών συμπολίτε μα, καθώ και εκείνου που έχουν αναπηρία από 80% και άνω, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δόθηκε παράταση καταβολή των φορολογικών οφειλών του μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου. Επίση, προχωράμε διαρκώ στην περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και στη χρήση τη τεχνολογία. Ήδη από τι 30 Μαρτίου είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με τι επιστροφέ και τι απαιτήσει των πολιτών από το κράτο. Η ενημέρωση αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TaxisNet, απλοποιεί πάρα πολύ τη σχετική διαδικασία. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, δίνεται η δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα των αριθμισμένων οφειλών μέσα από το TaxisNet. Δυνατότητα η οποία λειτουργεί ήδη και για τι λοιπέ οφειλέ, αυτέ δηλαδή που δεν είναι σε ρύθμιση. Σε σχέση με τι τραπεζικέ εργασίε, έχουμε ένα μεγάλο σύμμαχο την τεχνολογία. Τι χρειάζεται ο μέσο πολίτη σήμερα για να μην φτάσει στον κησέ των τραπεζών, Μια ανάληψη. Έχει την κάρτα του. Μια κατάθεση. Έχει την κάρτα του. Να πληρώσει ένα λογαριασμό. Έχει την κάρτα του. Να πληρώσει τι φορολογικέ του υποχρεώσει. Έχει την κάρτα του. Να πληρώσει τι ασφαλιστικέ του εισφορέ. Έχει την κάρτα του. Και όλε αυτέ οι συναλλαγέ μπορεί να τι κάνει και από το προσωπικό του υπολογιστή από το σπίτι του οι νεότεροι έχουν και ειδικέ εφαρμογέ στα κινητά του. Γι' αυτό κάνουμε ξανά έκκληση σε όλου. Συναλλαγέ όπω αυτέ που σα ανέφερα, που αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζικών συναλλαγών, μπορούν και πρέπει να γίνουν χωρί αυτοπρόσωπη παρουσία στον κησέ τη τράπεζα. Χωρί συνοστισμό, χωρί ουρέ. Ουρέ που αδικούν το τεχνολογικό και ψηφιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα μα. Α κάνουμε λοιπόν όλε τι συναλλαγέ μα με ασφάλεια από το σπίτι. Επιπλέον, λαμβάνουμε όποια επιπλέον μέτρα χρειάζεται, πάντα με γνώμονα να περιορίζονται οι λίγοι που κάνουν κατάχρηση, χωρί να θίγονται οι πολλοί που τηρούν ευλαβικά τα αυστηρά και δύσκολα μέτρα που έχουν ληφθεί. Για παράδειγμα, ανεστάλλει η λειτουργία δύο λαϊκών αγορών και αποφασίστηκε περιορισμό στην κίνηση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη. Μετά την απαγόρευση του ελιμενισμού σκαφών αναψυχή, προχωρά άμεσα και η απαγόρευση τη πτήση ιδιωτικών αεροσκαφών και ιδιωτικών ελικοπτέρων στα νησιά μα. Στο μεταξύ, όπω ήδη γνωρίζετε, μια γυναίκα από τη δομή φιλοξενία στη Ριτσόνα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο τη Αθήνα, ενώ 20 άτομα από τα 63 που εξετάστηκαν βρέθηκαν θετικά στον ιό, χωρί να νοσούν. Η δομή αυτή μπήκε ήδη σε καραντίνα 14 ημερών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι από την ημέρα που ξέσπασε η πανδημία, λαμβάνονται ειδικά προληπτικά μέτρα σε όλε τι δομέ μεταναστών. Περιορίστηκε το δικαίωμα εξόδου. Δημιουργήθηκαν υγειονομικοί σταθμοί και μεταφέρθηκαν σκηνέ για την κάλυψη αναγκών απομονώση. Έχουν ανασταλεί μέχρι τι 31 Μαου οι μετακινήσει όσων έχουν εξασφαλίσει άσυλο. Γίνεται συνεχή ενημέρωση σε πολλέ γλώσσε. Σε ό,τι αφορά την περίοδο του Πάσχα, έχουμε ήδη πει ότι φέτο το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στα χωριά μα, δεν θα ψήσουμε στι αυλέ μα, δεν θα πάμε στι εκκλησίε μα θα το γιορτάσουμε μένοντα σπίτι και με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Φέτο, α σου βλύσουμε τον κορονοϊό, μένοντα σπίτι. Έχουμε μέρε και χρόνια να γιορτάζουμε. Καμία μέρα όμω δεν θα είναι ίδια τα επόμενα χρόνια αν από την επιπολαιότητά μα χάσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι η Διαρκή Ιερά Σύνοδο έλαβε χθε μία υπεύθυνη και μετρημένη απόφαση. Αναφορικά με την πρόταση τη Ιερά Διαρκού Συνόδου να γίνουν λειτουργίε των εκκλησιών και κλεισμένων των θυρών από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και το Πάσχα, αυτή θα εξεταστεί από την κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα υπό το φως των τελευταίων επιδημιολογικών γεγονότων. Σε ό,τι αφορά το σύστημα υγεία. συνεχίζουμε με εντατικού ρυθμού την ενίσχυσή του, προσλαμβάνοντα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αυξάνοντα τι μονάδε εντατική θεραπεία και πραγματοποιώντα σημαντικέ προμήθειε υγειονομικού υλικού. Μέχρι τη Δευτέρα, είχαμε αυξήσει τις ΔΕΘ από τις 565, που ήταν πέρα από δύο μήνες, στις 870. Είχαμε εγκρίνει 4.200 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ περίπου 2.000 εξ αυτών έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία. Καθημερινά, το Υπουργείο Υγείας επικυροποιεί τα στοιχεία αυτά και θα σας ανακοινώνουμε για την εξέλιξή τους. Σημειώνουμε ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παραχώρησε στο Υπουργείο Υγείας το Ιατρικό Περιστερίου προκειμένου να τεθεί στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαθέτει 60 νοσηλευτικέ κλίνε, 6 κλίνε μονάδα εντατική θεραπεία και 4 χειρουργικέ αίθουσε. Επιπλέον, ο όμιλο Hellenic Healthcare Group έθεσε στη διάθεση του ΕΟΠΗ συνολικά 100 κλίνε, 50 του Υγεία και 50 του Μετροπόλιταν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό εφόσον χρειαστεί. Σημαντική είναι επίση και η προσφορά του νοσοκομείου Ρίκο Δινάν για τη διάθεση 12 κλινών ΜΕΘ και 53 κλινών νοσηλεία για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Πέραν αυτών, εν μέσω ενό ακήρυχτου διεθνού πολέμου παραγγελιών, έχουμε θετικά αποτελέσματα στι προμήθειε υγειονομικού υλικού. Σήμερα φτάνει στη χώρα μα ένα νέο μεγάλο φορτίο, δωρεά του εφοπλιστή κυρίου Προκοπίου, με 2,5 εκατομμύρια γάντια. Χθε, ειδικά αναβλωμένο αεροσκάφο μετέφερε φορτίο 80 τόνων υγειονομικού υλικού από την Κίνα για λογαριασμό του Υπουργείου Υγεία. Προχθές, παρελήφθησαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 8,34 εκατομμύρια προστατευτικέ μάσκες από την Κίνα, μέρο των 13,5 εκατομμυρίων τη δωρεά του Ιδρύματο Ονάση. Είχαν προηγηθεί η μεταφορά 1,7 εκατομμυρίων μασκών από την Κίνα, δωρεά του Ιδρύματο Ονάση και Ελλήνων Εφοπλιστών, η μεταφορά δωρεά 11 τόνων υγειονομικού υλικού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η προμήθεια 5 τόνων χωροκίνη από την Ινδία, η παραλαβή δωρεά από την Κίνα, με 1,2 εκατομμύρια μάσκες και υγειονομικό υλικό. Σημαίνονται ακόμη ότι με πρωτοβουλία τη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συγκεντρώθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστούν 335 αναπνευστήρε για μονάδε εντατική θεραπεία, 20 φορητοί αναπνευστήρε, 100 μόνιτορ παρακολούθηση ζωτικών οργάνων, 100 νοσοκομιακέ κλίνε μονάδα εντατική θεραπεία, καθώ και σημαντικέ ποσότητε αναλώσιμων υλικών. Σημαίνονται ακόμη ότι οι μονάδες του στρατού προχωρούν στην άμεση παραγωγή 35.000 αντισηπτικών καθώς και ποσότητα απλών χειρουργικών μασκών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα στήριξης της οικονομίας. Άνοιξε χθε η ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.eca.gr στην οποία εργαζόμενοι δηλώνουν τα στοιχεία τους για την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολό τους τα μέτρα στήριξης της οικονομίας έχουν δημοσιονομικό κόστος 6,8 δις ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή 8 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, 700.000 ή 3 στους 4 ελεύθερες επαγγελματίες αυτοπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, καθώς και 800.000 ή 3 στις 4 επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν επίσης παροχή στους επιστημονικούς κλάδους, λογιστές, μηχανικούς, ανεξάρτητους δικηγόρους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές, βάουτσερ 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο μέσω προγράμματο κατάρτιση. Και παροχή στου ίδιου κλάδου τη ενίσχυση των 800 ευρώ εφόσον συνεχιστεί η κρίση και το Μάιο. Αναστολή πληρωμή οφειλών προ την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με δυνατότητα έκπτωση 25% αν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Καταβολή του δώρου του Πάσχα στο ακέραιο με το κράτο να καλύπτει τη διαφορά όταν οι μέρε εργασία ήταν λιγότερε του Καταβολή έκτακτη ενίσχυση σε 108.000 εργαζόμενου στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγεία, το ΕΚΑΒ, το ΝΕΟΔΗ, καθώ και όσου υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Μείωση κατά 40% του ενοικίου τη επαγγελματική στέγη και τη κύρια κατοικία. Ενεργοποίηση του Προγράμματο Κοινοφιλού Εργασία για 36.500 ανέργου σε ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σταδιακή εφαρμογή από τι αρχέ Μαΐου προγραμμάτων εργασία για 100.000 ανέργου. Παράταση του επιδόματο ανεργία για δύο μήνε. Εφαρμογή τη επιστρεπταία προκαταβολή για μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει. Αποπληρωμή από το κράτο των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τρει μήνε. Τρίμηνη αναστολή τη πληρωμή των δόσεων για ενήμερα δάνεια σε τράπεζε. Δημιουργία εγκυδοτικού ταμείου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Αναστολή μέχρι τι 31 Μαου τη λήξη των επιταγών, χρηματοδότηση κλάδων του πρωτογενού τομέα και επίσπευση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑΘ. Σε ό,τι αφορά τώρα την βελτίωση τη καθημερινότητα. Η κυβέρνηση δίνει άμεση προτεραιότητα στη στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μα. Για τον σκοπό αυτό, έχει διαθέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση επιπλέον 15,7 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και θα διαθέσει επιπλέον άλλα 12 εκατομμύρια ευρώ για τη σύντηση πολιτών που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη έμφαση, όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μισωτάκη στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θοδρικάκο, και του Προέδρου τη Ένωση Περιφερειών Ελλάδο, κ. Τζη και τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο, κ. Παπαστεργίου, δίνεται στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, στη σύντηση πολιτών που έχουν ανάγκη και τη διανομή φαγητού κατοίκων, καθώ και την επέκταση των προγραμμάτων τηλεϊατρική. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι εξυπηρετεί περίπου 75.000 πολίτε σε καθημερινή βάση. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 273 Δήμοι, στου οποίου απασχολούνται 3.047 υπάλληλοι, ενώ ενισχύθηκε με περίπου 1.200 εργαζόμενους... από τι δημοτικέ υποδομέ που έκλεισαν, όπω Καπή, Βρεφονιπιακού Σταθμού και ΚΔΑΠ. Στο μεταξύ, παρά τι έκτακτε συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί, καταβλήθηκε κανονικά την περασμένη Τρίτη η πρώτη δόση του επιδόματο γέννηση, σε 7.203 μητέρες με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 7.413.000 ευρώ. Στηρίζουμε την οικογένεια στην πράξη και ίσως περισσότερο από ποτέ αντλούμε αισιοδοξία και χαρά από το θαύμα της ζωής. Σημειώνουμε ακόμη ότι από τη Δευτέρα μαθαίνουμε στο σπίτι. Η ΕΡΤ χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας εκπαιδευτική τηλεόρασης. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η δημόσια τηλε τηλεόραση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, βοηθά του χιλιάδε μαθητέ μα να διατηρήσουν την επαφή του με το σχολείο, να εμπλουτίσουν τι γνώσει του, να νιώσουν την ικανοποίηση που του δίνει η συμμετοχή του στην τάξη, να χαρούν. Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από μικρού και μεγάλου, σημειώνοντα ρεκόρ τηλεθέαση ήδη από τι τρει πρώτε ημέρε. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια Διοίκηση, σε συνεργασία με την Κοινωνία τη Πληροφορία, μερίμνησαν ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα ασφαλού τηλεργασία το σύνολο των φορέων τη δημόσια διοίκηση που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο σύζευξη. Η υπηρεσία προσφέρεται για έω και 10.000 υπαλλήλου τη δημόσια διοίκηση, οι οποίοι θα έχουν ασφαλή πρόσβαση από τον υπολογιστή του σε Web εφαρμογέ υπηρεσία του και απευθεία σύνδεση με τον υπολογιστή στο γραφείο του. Όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι ουραγό, αλλά πρωτοπόρο σε πολλά επίπεδα. Στα μέτρα αποφυγή διασπορά του κορονοϊού. Όπω επιβεβαιώνει και η σύγκριση με πολλέ άλλε χώρε. Στα μέτρα στήριξη τη οικονομία, που κινούνται πολύ πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, με δωρεέ και ενίσχυση του εθελοντισμού, ω έμπρακτη απόδειξη κοινωνική συστράτευση και αλληλεγγύη. Στο τεχνολογικό άλμα, που συντελείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Γιατί αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ για τι ερωτήσει σα με τη συνήθι πλέον ηλεκτρονική διαδικασία υποβολή των ερωτήσεών σα. Τι ερωτήσει θα συντονίζουν ο απληρωτή διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, κ. Γιώργο Ευθυμίου, τηρώντα αυστηρή σειρά προτεραιότητα. Ο κ. Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή ρωτά ποιο είναι το σχέδιο τη κυβέρνηση για την τουριστική σεζόν. Θα δεχτούμε φέτο τουρίστε και αν ναι, με ποια κριτήρια υπάρχει σκέψη να εκδοθεί λίστα χωρών που οι πολίτε του θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Ο τουρισμό, όπω όλοι γνωρίζουμε, συμβάλλει πάρα πολύ στο ΑΕΠ τη χώρα μα, στο εθνικό μα δηλαδή εισόδημα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη με τον κορονοϊό. Έχουν ανασταλεί πολλέ οικονομικέ δραστηριότητε. Έχει περιοριστεί δραματικά η σύνδεση τη χώρα με άλλε χώρε του εξωτερικού. Άρα έχουν μειωθεί δραστικά αυτό το διάστημα οι επισκέψει αλλοδαπών, είτε για Τουρισμό, όπω θα μπορούσε να είναι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτό θα εξαρτηθεί από το επόμενο χρονικό διάστημα πώ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό στο επίπεδο τη υγειονομική κρίση. Αν ξεπεραστεί σχετικά γρήγορα, τότε η τουριστική σεζόν, η οποία κορυφώνεται το τρίτο τρίμηνο τη χρονιά, δεν θα έχει τόσε μεγάλε απώλειε. Αν όμω ο κορονοϊό συνεχίσει να απειλεί σοβαρά και να δοκιμάζει τα συστήματα υγεία. Όχι μόνο τη Ελλάδα, αλλά και των υπόλοιπων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλων χωρών, οι οποίε τροφοδοτούν με τουρίστε τη χώρα μα, τότε θα επανεσχεδιάσουμε τη στάση μα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται, έχουν ανασταλή, έχει ανασταλεί η λειτουργία θα επανασχεδιάσουμε τη σταση μα αυτη τη στιγμη εχουμε παρει τα καταλήμματων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα εξετάσουμε αργότερα, το τέλο Απριλίου και αρχέ Μαΐου... τη στάση μα απέναντι στα τουριστικά ρεύματα των επόμενων μηνών. Επόμενη ερώτηση, ο κύριο Κώστα Αβόπουλο από την Αυγή. Ο οικονομικό σχεδιασμό τη κυβέρνηση έχει χρονικό ορίζοντα το Μάιο. Σε περίπτωση χρονική επέκταση τη υγειονομική κρίση, ελοχεύει ο κίνδυνο σύναψη νέου μνημονίου για τη χρηματοδότηση τη χώρα με σκληρού όρου και προποθέσει. Σκληροί όροι και προποθέσει είναι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε κανένα τέτοιο σενάριο. Η Ελλάδα έχει πάρει τα μέτρα τα οποία απαιτούνται. Και όσον αφορά την αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση και όσον αφορά τη στήριξη τη οικονομία τη. Ταυτόχρονα, είναι σε συντονισμό με τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση, που αντιμετωπίζουν και εκείνε τα ίδια προβλήματα. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια κρίση μεμονωμένη μία χώρα, αλλά για μια πανδημία η οποία αντιμετωπίζεται συνολικά και στα κοινά προβλήματα απαιτούνται κοινέ λύσει. Επομένω, δεν εξετάζεται τίποτα από αυτά τα οποία ρώτησε ο καλό συνάδελφο. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση στο πεδίο και να ξεδιπλώσουμε σιγά-σιγά όλα τα μέτρα προστασία που έχουμε πάρει. Ο κύριο Φίλιππος Πανταζή από το EuroToday.gr, εφόσον κριθεί σκόπιμη από την επιστημονική κοινότητα η πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ σε ευρία κλίμακα, πόσο έτοιμη είναι η χώρα μα γι' αυτό, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο τη κυβέρνηση για τη διασφάλιση επαρκού αριθμού τέτοιων τεστ. Νομίζουμε ότι είναι πρώιμη αυτή η συζήτηση. Κάθε απόγευμα ο ειδικό επικεφαλή των επιστημόνων του Υπουργείου Υγεία, ο κ. Σωτήρη τη απαντά σε αυτή την ερώτηση ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δοκιμαστικό στάδιο αναφορικά με τα τεστ. Σημασία έχει να είναι αξιόπιστα αυτά τα τεστ. Και όταν θα είμαστε έτοιμοι και θα γνωρίζουμε περί τη αξιοπιστία του, τότε θα προχωρήσουμε σε όλε τι αναγκαίε ενέργειε σε συνεργασία με του εταίρου μα στην Ένωση. ΕΕ. Θυμίζω ότι η πρωτοβουλία για κοινέ προμήθειε υλικών σε επίπεδο κομισιών. Πρώτο, πρώτα διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη τη 10 Μαρτίου. Ο κύριος Εμίλιος Περδικάρης από το news.gr χθες παρουσιάστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ μια δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πώς αξιολογείτε τις προτάσεις αυτές και πώς τις σχολιάζει η κυβέρνηση. Ναι, ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον τις προτάσεις όπως διατυπώθηκαν από τον κύριο Ξανθό, τον αρμόδιο στο briefing. Ε, Πρώτο σχόλιο που θα έχει να κάνει κανεί είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα οποία ε, έχουν κωδικοποιηθεί αφορούν σε ζητήματα τα οποία τα απαντά και η κυβέρνηση και νομίζω αυτό είπε σήμερα και ο αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση. Παράδειγμα, ε, στα θέματα που έχουν να κάνουν με τι προσλήψει προσωπικού. Όταν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για 4.000 προσλήψει, εμεί απαντούμε ότι έχουμε ήδη δρομολογήσει 4.200. Εγκρίσεις. Έχουν προσληφθεί ήδη τα 2.000 άτομα και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα να στελεχώνουμε με το προσωπικό που χρειάζεται, νοσηλευτικό και ιατρικό, τι μονάδε συντατική θεραπεία και τα ε, νοσοκομεία μα και τι άλλε υπηρεσίε και δομέ υγεία. Όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με, το, ε, έκτακτο, ε, με την έκτακτη ενίσχυση που ενδεχομένω θα μπορούσε να χορηγηθεί στο προσωπικό, και αυτή χορηγείται, είπα πριν, για 108.000 ε, ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται στο τομέα τη υγεία, σύν τον νεοδί, σύν τη Γραμματεία. Πολιτική προστασία φυσικά, που θα ενισχυθούν με αυτή την έκτακτη βοήθεια. Όσον αφορά την ένταξη των δομών στην, στο σύστημα υγεία αντιμετώπιση του κορονοϊού, θα ήθελα εδώ να επισημάνω, και αυτό σχετίζεται και με μια άλλη πρόταση που έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο κορονοϊό είναι μία από τι απειλέ που έχουμε σήμερα, η σημαντικότερη, η πιο έκτακτη, η πιο απρόλεπτη. Αλλά οι συμπολίτε μα χρειάζεται να έχουν πρόσβαση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγεία που ενδεχομένω έχουν και για άλλα ζητήματα. Επομένω, η ένταξη ιδίω τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στον εθνικό σχεδιασμό απαιτούσε πολύ προσοχή, γιατί θα ήταν ανεύθυνο για ένα κρούσμα κορονοϊού να κλείνουν ταυτόχρονα κέντρα υγεία, τόμοι ή άλλε δομέ. Αυτό ο συγκεκριμένο σχεδιασμό έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Υγεία. Όλο αυτό το διάστημα δεν αντιμετωπίσαμε τέτοια, τέτοιου είδου προβλήματα που να απαιτούσαν τόσο ενεργή συμμετοχή τη πρωτοβάθμια ε, φροντίδα υγεία. Και από εδώ και πέρα θα ξεδιπλωθεί και αυτό ο σχεδιασμό. Σήμερα το απόγευμα ή το αργότερο αύριο να αναμένεται την ανακοίνωση του εθνικού ε, σχεδίου που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Υγεία για την ένταξη και τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στον ευρύτερο σχεδιασμό μα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πέμπτη ερώτηση από τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη από το reader.gr και το Παρασκήνιο. Υπό ποιε προποθέσει μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίσει ένα νέο γύρο περιορισμού μετακινήσεων, για πόση ώρα θα επιτρέπεται η μετακίνηση και πώς μπορεί να μπει πλαφών σε SMS. Κοιτάξτε, είναι θέματα τη αυστηροποίηση, όπω είπα πριν, που πρέπει να τηρήσουν την ισορροπία που έχουμε βάλει ω προπόθεση. Ποια είναι η ισορροπία, ότι δεν πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι συνεπεί και είναι η συντριπτική πλειοψηφία, να νιώσουν μια αυστηροποίηση στους, στα ίδια αυστηρά και δύσκολα μέτρα, επειδή κάποιοι πονηροί εκμεταλλεύονται, λίγοι, κάποιοι λίγοι πονηροί εκμεταλλεύονται το σύστημα. Γι' αυτό οι περιορισμοί που ενδεχομένω να τεθούν θα αφορούν είτε τον χρόνο είτε τον αριθμό των μετακινήσεων σε ένα πλαίσιο που δεν θα νιώθουν ότι είναι κορόιδα ή συνεπή. Αυτό να το αναμένετε τις επόμενε ημέρε, εφόσον χρειαστεί. Και εξετάζουμε κυρίω τι τεχνολογικέ εφαρμογέ μέσω του 13033, ώστε να αποφύγουμε και την άσκοπη γραφειοκρατία ή την κατασταθήκηση που θα μπορούσε να υπάρχει με έγχαρτο, με την, με έγχαρτο τρόπο μετακίνηση. Αλλά είναι θέμα των επόμενων ημερών. Ο κύριος Κώστας Παπαχλιμίτζος από τα Παραπολιτικά την Τρίτη συνεδριάζει το Eurogroup για να λάβει αποφάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση τι αιτήματα βάζει στο τραπέζι της συζήτησης και αν υπάρχουν οι συμμαχίες και συνεννόηση για να τα πετύχει. Νομίζω ότι η βασική πηξίδα είναι αυτή την οποία έχουμε ξεδιπλώσει και στα προηγούμενα Eurogroups και στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των ηγετών σε επίπεδο κορυφής. Είναι η συνέχιση Τη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ευτυχώ έχουν πάρθει πολύ σημαντικά βήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η ρήτρα γενική διαφυγή από το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, η δημιουργία του νέου προγράμματο προσωπική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η χαλάρωση του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, ουσιαστική ε, αποδέσμευση από οποιοδήποτε δημοσιονομικό στόχο για των δαπανών που γίνονται για την υγεία. Επομένω, υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί σε κάποιε πτυχέ. Μία από τι πτυχέ είναι αυτή η οποία επιμένουμε και εμεί και είναι η έκδηση ενό κοινού χρεογράφου, ενό ομολόγου ενδεχομένω για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει πάρα πολλέ αυτέ τι δράσει, ώστε οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουν μπροστά του οποιοδήποτε κίνδυνο ρευστότητα. Στα δημοσιονομικά λοιπόν μέτρα υπάρχει μια γενική σύμπνοια. Χρηματοδότηση θα χρειαστεί περισσότερη στο σύστημα σε ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτό θα επιμείνουμε, όπω και στην κοινή προμήθεια υλικών για να αντιμετωπιστούν οι αγκυλώσει οι οποίε υπάρχουν και οι δυσκολίε που υπάρχουν όταν όλο ο πλανήτη κυνηγά συγκεκριμένε προμήθειε από πολύ συγκεκριμένε και περιορισμένε πηγέ προμηθειών. Η κυρία Στεφανία Μουρελάτο από τον Αντένα ρωτά πώ η κυβέρνηση θα σταματήσει τη μετακίνηση εκδρομένων στα χωριά τι ημέρε του Πάσχα και τον συνοστισμό σε αυλέ και πιλωτέ για το ψήσιμο του Οβελία. Και επιπροσθέτω η κυρία Ειρήνη Μπέλα από τη Βραδινή πάνω σε αυτή την ερώτηση προσθέτει, ρωτά τι θα ισχύει για να μπορεί κάποιο να μετακινηθεί προ τα χωριά και τι πατρικέ πόλει. Μία διευκρίνηση ξεκινώντα από το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει κανεί στα χωριά του για βολτά. Από την πρώτη στιγμή που λύθησαν τα περιοριστικά μέτρα, είχαμε πει ότι εφόσον βρίσκεται κάποιο στο χωριό του και θέλει να επιστρέψει στο αστικό κέντρο που διαμένει, επιτρέπεται αυτή η μετακίνηση άπαξ. Δεν πηγαίνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο χωριό για να δούμε του γονεί, του φίλου ή τα εξοχικά μα. Η μετακίνηση λοιπόν από τα αστικά κέντρα γενικά σε εκτό των αστικών κέντρων για τέτοιου είδου εργασίε δεν επιτρέπεται. Από εκεί πέρα, αν υπάρξει κάποια μαζική Προσπάθεια να καταστρατηγηθεί αυτό ο κανόνα, θα δούμε τι επιλογέ υπάρχουν στο τραπέζι και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να το αποτρέψουμε αυτό. Το ζήτημα, όμω, το οποίο είναι πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι η ατομική ευθύνη είναι αυτή που πρετανεύει. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι φέτο το Πάσχα είναι διαφορετικό και θα μείνουμε στο σπίτι για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Η κυρία Βίκη Σαμαρά από το newsbist.gr πληθαίνουν οι καταγγελίε εργαζόμενων για εργοδότε που εκμεταλλεύονται τη διάταξη για αναστολή εργασία, αναγκάζοντα του υπαλλήλου σε τηλεεργασία και ταυτόχρονα δήλωση για το επίδομα των 800 ευρώ, λέει η κυρία Σαμαρά. Ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, γίνονται έλεγχοι. Το ΣΕΠΕ λειτουργεί κανονικά. Εξετάζεται την ενίσχυση του ΣΕΠΕ με περισσότερου ελεγκτέ. Νομίζω σε αυτά τα ερωτήματα έχουν δοθεί απαντήσει από την. Χθε χθες είναι η απόφαση του κυρίου Βρούτσι και το ποσοστό το οποίο ε, έχει τεθεί το 10% όσον αφορά το ζήτημα της αναστολής εργασίας και ταυτόχρονα της ανάγκης να παρασχεθούν κάποιες υπηρεσίες από τον εργοδότη είναι μια δικλίδα ασφαλείας για να μην γίνεται καταστατήγηση. Από εκεί και πέρα όλα τα λεκτικά σώματα του Δημοσίου φυσικά και λειτουργούν, ιδίως τώρα σε μια περίοδο κρίσης. Ο κύριος Πέτρος Μποτσαράκος από το ΣΤΑΡ. Οι άδειε ειδικού σκοπού ισχύουν και για το 15 μέρο του Πάσχα έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καλύπτει και αυτό το χρονικό διάστημα με τους περιορισμούς που έχουμε πει. Δηλαδή τρει ημέρε ενδεχομένω κανονική άδεια και μία τρεις, τρεις ημέρες ειδικού σκοπού, μία μέρα κανονικής άδειας και μετά αν θέλει κανείς να το συνεχίσει αυτό γιατί έχει ένα ζήτημα με, το, με τη φροντίδα των παιδιών του μπορεί να το συνεχίσει μέχρι όλο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Νότια Ανανιάδη από το ραδιόφωνο τη ΕΡΤ. Σημερίζεται η κυβέρνηση την εκτίμηση του Ευρωβουλευτού της Νέα Δημοκρατία ότι χρήματα φτάνουν μέχρι τον Ιούνιο και μετά θα απαιτηθούν περικοπέ σε μισθού και συντάξει. Υπάρχει αυτό το σενάριο στο τραπέζι, Όχι. Σα ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει σα.